Κύριος Κώστας Σεμιρίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό, καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Όλα καλά, όλα καλά εσείς? Δόξα τω Θεώ. Όταν ακούτε. Πάω... Σας ακούμε, σας ακούμε. Πολύ καθαρά, πολύ καθαρά. Χρονιά τίτλων. Ωραία, ωραία. Εγώ σας ακούω λιγάκι πιο μακρινά, αλλά δεν πειράζει, σας ακούω. Θα το διορθώσουμε. Mm-hmm. Χρονιά τίτλων η φετινή. Και για την ποδοσφαιρική ομάδα, δεν κάνω συγκρίσεις, αλλά είναι δεδομένα. Και για την ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Από πού να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από το βόλεϊ που είμαστε και, είναι και είμαστε πιο κοντά και είναι και αποκλειστικά δική μας προσπάθεια. Εντάξει. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη μεγάλη δικαίωση μιας πολύχρονης προσπάθειας, διότι όταν αναλάβατε το τμήμα, η κατάσταση ήταν... Να μην χρησιμοποιήσω λέξη, πολύ μακριά από αυτό που είναι σήμερα το γυναικείο τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι κάθε χρόνο είχαμε και μια δικαίωση, απλά φέτος ήταν τη μεγαλύτερη. Γιατί κάθε χρόνο αλλάζαμε κατηγορία, κάθε χρόνο είχαμε κάτι να κάνουμε, οπότε θεωρώ φέτος ήταν η μεγαλύτερη δικαίωση και απ' την άλλη, ξέρεις, όταν... ανεβάζεις τον πύχη στην ομάδα, ανεβάζεις και τις προσδοκίες και τις δικές μας και του κόσμου, οπότε τώρα είναι τα πράγματα αρκετά πιο δύσκολα για μας. Έγινε και η κατηγορία ξεχωριστή για τον ΠΑΟ, κύριε Μυρίδη, είναι και αυτό παράσημο, δηλαδή όταν πήγε να ανέβει η ομάδα στην Α1, έγινε μια άλλη κατηγορία ενδιάμεση, δεν ξέρω γιατί, ήταν ασύλληπτο και αυτό, okay. Νομίζω είναι παράσημο για εσάς και για την ομάδα. Όντως έγινε έτσι. Αλλά εγώ λέω ότι έχω και μια αρχή, αν είσαι καλός σε αυτό που κάνεις, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να σου κόψουν. Λίγο απλά θα σε καθυστερήσουν. Οπότε, έτσι ακριβώς, θα δικαιωθείς δηλαδή. Και πιστεύω ότι, γι' αυτό λέω ότι το θέμα είναι ότι η βιτρίνα είναι το κύπελο. Ή αύριο εξαιτίας μας έχει ανέβει όλο το γυναικείο βόλεϊ, ο Παναθηναϊκός κάνει πολύ καλή ομάδα, ο Ολυμπιακός κάνει πολύ καλή ομάδα, η ΑΕΚ όπως ακολουθεί, τα νησιά ακολουθούν. Θέλω να πιστεύω ότι η δική μας παρουσία δημιούργησε έναν ανταγωνισμό και έχει ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο του βόλεϊ του γυναικείου. Και αυτό είναι καλό φυσικά και για τις ομάδες, γιατί θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές και στο εξωτερικό, αλλά πιστεύω ότι και περισσότερα παιδιά θα έρθουν στο άθλημα. Οπότε θεωρώ ότι τα νερά θα έχουμε ταράξει πάρα πολύ. Τα δεδομένα στο γυναικείο βόλεϊ θα αλλάξουν θετικά, θεαματικά. Μακάρι να συμπαρασύρει και το ανδρικό βόλεϊ, γιατί κάθε επιτυχία και εκεί η ομάδα κάνει την προσπάθειά της. Γενικότερα σε όλες τις ομάδες του ερασιτέχνη τώρα, με την παρουσία τη δική σας και άλλων ανθρώπων, πραγματικά νομίζω ότι ο κόσμος και περήφανος αισθάνεται και χαίρεται που όλες σχεδόν οι ομάδες, όχι όλες, αλλά όλες σχεδόν, μακάρι να γίνουν όλες, πρωταγωνιστούν, είναι εκεί στα τρόπαια, δηλαδή ακόμα και η ομάδα χάντμπολ, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε όλες τις ομάδες, ακόμα και η ομάδα χάντμπολ των ανδρών που δεν έχει το μπάτζετ της ΑΕΚ. Έφτασε μια ανάσα από το να πάρει το κύπελο. Που πολλοί την είχαν ξεγραμμένη και περίμεναν ένα ΠΑΟΚ που απλά θα πάει στο τελικό και θα είναι έρμιο της ΑΕΚ. Κοιτάξτε, θα σου πω κάτι. Αν κοιτάξουμε το χάρτη των ομάδων, προσωπικά χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάτι ή κάποια άλλη ομάδα ή την προσπάθειά της, θεωρώ ότι και τα αποτελέσματα... γιατί από το αποτέλεσμα να φύγεται μια δουλειά που εκεί κρίνεσαι πόσο καλά κάνεις κάτι, θα δούμε ότι υπάρχει ένας ΠΑΟΚ που σε όλα τα αθλήματα υπάρχει και πρωταγωνιστεί, υπάρχει ένας Ολυμπιακός, έτσι για να είμαστε απόλυτοι, και μετά από πίσω δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, το ότι εμείς είμαστε μια από τις δύο ομάδες οι οποίες πρωταγωνιστούμε από το... να ξεκινήσουμε από το ποδόσφαιρο και να πάμε και στα ερασιτεχνικά αθλήματα, βόλεϊ ανδρών, βόλεϊ γυναικών, χάντμπολ, πόλο, όλα αυτά, κρατάμε ψηλά τη σημαία της Βόρειας Ελλάδος, πιστεύω. Βέβαια, αφού κάθε χρόνο τα ερασιτεχνικά τμήματα του ΠΑΟΚ φέρνουν τίτλους στην Βόρεια Ελλάδα, σαφώς και ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που κρατάει ψηλά την σημαία. Και φέτος ήρθε και από το γυναικείο βόλεϊ, που θεωρώ ότι ήταν έτσι η μεγαλύτερη στιγμή και για εσάς. Δικαίωση μπορεί κάθε χρόνο να παίρνατε με τις ανόδους, αλλά ο τίτλος είναι αυτό που δημιουργεί έτσι μια διαφορετική ψυχολογία. Εγώ θα πω κάτι ακόμα, ότι στο συγκεκριμένο άθλημα
Έξω από τα αποτελέσματα στις γυναίκες υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα στις νεάνιδες. 2 χρόνια η ομάδα των νεάνιδων παίρνει πρωτάθλημα. 2 συνεχόμενα οι κορασίδες μας. Δηλαδή υπάρχει ένας παραγωγικός οργασμός στο τμήμα που ξεκινάει από τις ακαδημίες, πάει στις κορασίδες, πάει στις νεάνιδες. Έχουμε δικά μας παιδιά τα οποία αύριο θα είναι η πρώτη μας ομάδα και μέλη της εθνικής. Γίνεται μια δουλειά σε βάθος και στο γυναικείο βόλεϊ αυτή τη στιγμή είμαστε μοναδικοί. Σκεφτείτε ότι στις νεάνιδες στο Final Four βγήκαμε πρώτοι χωρίς να χάσουμε σετ. Δηλαδή ήμασταν ισοπεδωτικοί. Σε μια ομάδα που ούτε νεάνιδες κορασίδες υπήρχαν πριν 4 χρόνια. Άρα πιστεύω γίνεται μια δουλειά σε βάθος. Δηλαδή έξω από αυτό που βλέπουμε υπάρχει μια υποδομή, υπάρχει μια συνέχεια, υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον για αυτή την ομάδα. Να πούμε και το άλλο, κύριε Μυρίδη, ότι να μην αδικούμε και τα παιδιά στα ατομικά αθλήματα. Δηλαδή ένα τμήμα που βοηθάτε και εκεί, έχω την εντύπωση, και με το παραπάνω, το τμήμα της πάλης του ΠΑΟΚ, 4 χρόνια παίρνει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Που είναι τα παιδιά αυτά μακριά. Πάλι λίγο πίσω που είπα, ναι. Είναι μακριά από τα φώτα λίγο τα παιδιά στα ατομικά. Πίσω, ναι. Δυστυχώς υπάρχουν αθλήματα τα οποία η υφή του αθλήματος είναι τέτοια που δεν μπορεί να πάρει δημοσιότητα και φως και να βοηθηθούν μέσα από αυτό οι αθλητές. Όπως είναι πάλι. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι π.χ. τα περισσότερα αθλήματα βόλεϊ, χάντμπολ, υπάρχει κάθε ομάδα αγώνες και στην πάλι υπάρχει μια φορά ένα πανελλήνιο. Οπότε εκ των πραγμάτων δηλαδή δεν μπορεί αυτό το άθλημα να πάρει φώτα. Εγώ την πάρει και την βοηθά, δηλαδή και πάλι ήταν απαξιωμένο άθλημα στον ΠΑΟΚ και εδώ και 4 χρόνια με τη βοήθεια τη δική μου και του Χάρη του Μάλιου το τμήμα λάμπει. Παίρνει πρωταθλήματα έτσι για την πάκα θα έλεγα. Λοιπόν, την πάλι τη συμπαθώ τώρα γιατί και εγώ πάλευα, οπότε είναι ένα άθλημα που το αγαπάω ούτως ή άλλως. Αλλά θα πάω πάλι πίσω ότι έχουμε έναν αεραστέχνη ο οποίος έχει πάρα πολλά τμήματα, πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλές ακαδημίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι αυτοί οι τίτλοι και το όνομα του ΠΑΟΚ Δυναμών και αύριο θα έχουμε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία θα είναι η νέα γενιά φιλάθλων του ΠΑΟΚ και επειδή αγαπάω και τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, μας κάνει περήφανος και σαν Βορειοελλαδίτες και σαν Θεσσαλονικιούς η φανέλα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι είναι, γιατί πάλι δεν μπαίνει μόνο στους άντρες, μπαίνει και σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, πρωταθλήματα και διακρίσεις διεθνείς. Έτσι ακριβώς. Ο στόχος της ομάδας του γυναικείου βόλεϊ, έχω την εντύπωση, έτσι γνωρίζοντας και τον Κώστα Μυρίδη, ότι δεν έχουν ταβάνι. Όχι, γενικότερα πιστεύω ότι δεν υπάρχει, στον αθλητισμό θεωρώ ότι δεν υπάρχει ταβάνι. Τώρα, το γυναικείο βόλεϊ, θα σας πω τώρα κάτι γενικότερα. Το πρώτο πρέπει να γίνει να βαθμιστεί σαν άθλημα. Πιστεύω ότι μέσα από δυνατές ομάδες και δυνατό πρωτάθλημα γίνεσαι καλύτερος. Και το λέω αυτό με την προοπτική να πεις ότι θα φύγω και από Ελλάδα και θα διακριθώ και στο εξωτερικό. Μέχρι πέρυσι το ελληνικό βόλεϊ ή πρωτάθλημα ήταν από τα αδύναμα της Ευρώπης. Πιστεύω φέτος με την ενίσχυση των ομάδων και με τον ανταγωνισμό να αλλάξει ένα level, να πάει λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και να μπορούμε να έχουμε ομάδες οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος. Πάνω σε αυτό, μήπως σιγά σιγά, κυρία Μυρίδη, να πηγαίνει και η ομάδα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Σιγά σιγά, υπάρχει στο μυαλό σας τον αστέχνη κάποια κουβέντα, θα γίνει, δεν θα γίνει? Γιατί νομίζω καλό θα είναι για την ομάδα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Κακό δεν θα είναι, θα μπορεί ο κόσμος να έχετε πιο ενδεχομένως περισσότερο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Για να πάει στο Παλατάκι, λέτε? Ναι, να πάει στο Παλατάκι. Θα σας πω κάτι. Πέρυσι και προπέρυσι, που η ομάδα είναι Α1, προπέρυσι το πρωτάθλημα σταμάτησε,
Φέτος πάλι σταμάτησε, έγινε το κύπελο με διακοπές και με όλο αυτό το πράγμα. Οπότε τις δύο βασικές χρονιές που είμαστε Α1 δεν μπορέσαμε να νιώσουμε τη δυναμική του αθλήματος και τη δυναμική του κόσμου για το άθλημα, έτσι. Γιατί για να πας στο παλατάκι πρέπει να νιώσεις ότι υπάρχει μια υποστήριξη από τον κόσμο. Εμείς εδώ θα μπορούσα να πω ότι έχω μικρό παράπονο, δηλαδή δεν στηριχτήκαμε από τον κόσμο όσο θα έπρεπε για αυτά που έχουμε κάνει, αλλά δεν πειράζει, εμείς θα είμαστε εκεί, θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ο κόσμος στο βαθμό που το νιώθει θα μας βοηθήσει με την παρουσία του. Οπότε για να πας στο παλατάκι πρέπει να νιώσεις ότι έχεις και κόσμο που θα έρχεται να σε βλέπει. Διαφορετικά είμαστε καλά και στη Μικρά, λέω. Νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια, όπως το είπατε κύριε Αμυρίδη, πέσαμε πάνω στον κορονοϊό, η ομάδα θα στηριζότανε. Αυτή την αίσθηση έχω βλέποντας και τα μηνύματα όταν παίζει η ομάδα και όταν πήρε το κύπελο. Νομίζω ότι πολλοί κόσμοι σιγά σιγά θέλει να είναι δίπλα και στην γυναική ομάδα βόλεϊ. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν το γνωρίζω, αλλά αν πούμε ότι από του χρόνου θα ξαναρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά να μπαίνει στα γήπεδα, νομίζω ότι ο κόσμος θα στηρίξει και τη γυναική ομάδα. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Εγώ πιστεύω, ξέρετε, το γυναικείο βόλεϊ είναι το πιο δημοφιλές στα γυναικεία αθλήματα, που έχει τις περισσότερες αθλήτριες και τους περισσότερους φιλάθλους όσο αφορά τις γυναίκες. Πιστεύω ότι κάνοντας μια ομάδα η οποία θα κάνει ωραίους αγώνες, θα μας κάνει περήφανους, θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί βλέποντας και πράττοντας. Ωραία. Έτσι, έτσι. Να πάμε λίγο στην ποδοσφαιρική ομάδα των ανδρών, κύριε Μυρίδη. Μεγάλη επιτυχία από τη Σινή. Έτσι δεν είναι? Πώς τη βιώσατε εσείς, πώς την είδατε σαν παρατηρητής? Εγώ πιστεύω ότι από τη μέρα που ήρθε ο Σαββίδης στο τιμόν της ποδοσφαιρικής ομάδας, μόνο χαρούμενα πράγματα και ευχάριστη μέσα έχουμε να δούμε. Μας έχει κάνει περήφανους. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στην κορυφή και μας βλέπουν με φόβο όλοι πλέον και μας υπολογίζουν. Και όλο αυτό το πράγμα μόνο χαρές και περηφάνεια μπορεί να μας δώσει, πιστεύω. Μεγάλη βραδιά και μεγάλη επιτυχία και δικαίωση για έναν άνθρωπο που, το έχετε πει πολλές φορές, πληρώνει αδρά για αυτή την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, τον Ιβάν Σαββίδη. Εγώ λέω ότι από την μέρα που ήρθε ζούμε τις στιγμές. Δηλαδή υπάρχει μια λεμπρή, η συμμετοχή του Σαββίδη και η αρχηγία του στην ομάδα την ποδοσφαιρική, πιστεύω μέχρι τώρα έχει γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου της ομάδας μας και πιστεύω ότι έχει να γράψει και ακόμα πάρα πολλές, να μας κάνει ακόμα πιο περήφανους. Οπότε είναι η χρυσή περίοδος του ΠΑΟΚ, έτσι ας την ονομάσω έτσι λιγάκι. Ναι, είναι. Είναι η χρυσή. Σίγουρα. Σίγουρα. Με τόσα τρόπια την τελευταία πενταετία, εντάξει, πήρε πιο πολλά πόσα είχε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει. Είναι έτσι σε άνθηση. Ακριβώς, έτσι ακριβώς. Δηλαδή, μόνο φτάσαμε στο σημείο να πω κάτι. Δηλαδή, πλέον να είμαστε δεύτεροι και εισαγωγικά να λέμε δεν πήγαμε καλά. Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι πραγματικότητα. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι, βέβαια. Έτσι, και έχω πει ναι, ότι... Ναι, που η δεύτερη θέση, αν δούμε την ιστορία μας, εντάξει, την έχουμε δει ελάχιστες φορές. Τώρα το θεωρούμε κάτι, δεν πήγαμε εκεί και τόσο καλά. Ναι, και αυτό είναι μια μεγάλη εξέλιξη για την ομάδα. Καταξίωση σε εμάς, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό δεν έχει γίνει από μόνο του, κάποιος το έχει κάνει, λέω εγώ. Βέβαια. Εγώ έχω πει ότι είναι για τον ΠΑΟΚ ευτυχία, ευλογία να έχει τον Σαββίδη, να έχει τον Κατσαρή, να έχει τον Αμυρίδη, να έχει τον Χατζόπουλο, να έχει ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν από την τσέπη τους για να μεγαλώνει το όνομα του ΠΑΟΚ, κάτι που στο παρελθόν δεν υπήρχε. Και κακά τα ψέματα, ικανοί παράγοντες μπορεί να υπήρξαν στο παρελθόν, όπως ο Νίκος Βεζετζής και άλλοι πολλοί, αλλά τώρα είστε πολλοί στην ίδια χρονική περίοδο και ο ΠΑΟΚ ανθίζει. Δεν είναι τυχαίο.
Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Έτσι ακριβώς είναι. Δηλαδή, να πω κάτι, ας πούμε, και την τελευταία, εγώ με τον μπάσκετ ξέρω εδώ και 10-15 χρόνια είμαι εκεί και το ξέρω αρκετά καλά όλο το story. Και εντάξει, σήμερα υπάρχει ένα σοβαρός άνθρωπος εκεί πέρα. Είναι την τελευταία δεκαετία, και χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, πιστεύω είναι η μόνη σοβαρή ενασχόληση κάποιου ανθρώπου στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και επαναλαμβάνω, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Ο καθένας ό,τι πρόσφερε, θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες. Αλλά αν ανατρέψω τα τελευταία 10-12 χρόνια, δεν μπορώ να τα προσδιορίσω ούτε να τα θυμηθώ. Σήμερα έχουμε και στην ΤΑΕ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μια διαφορετική περίπτωση με την καλή έννοια. Ποτέ όμως και τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Μυρίδη, ποτέ δεν αρνηθήκατε την βοήθεια στην ομάδα μπάσκετ, έτσι δεν είναι? Παρότι έχετε πει και δημόσια ότι πολλά πράγματα δεν σας άρεσαν πώς λειτουργούσαν, αλλά παρόλα αυτά όταν σας φώναζαν για βοήθεια δεν είναι κλείνατε τις πόρτες, ούτε τα τηλέφωνα. Στο μπάσκετ μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, η πρώτη χρονιά που βοήθησα το μπάσκετ ήταν η χρονιά που ήταν να πέσει και με δικά μου λεφτά ήρθε ο Κουτσλάι τότε και τη γλιτώσαμε την τελευταία αγωνιστική και δεν έπεσε ο ΠΑΟΚ τότε, εκείνη την εποχή. Εκείνη ήταν η πρώτη χρονιά και η πρώτη μου ενασχόληση. Από εκεί πέρα όλα αυτά τα χρόνια με το ΑΒ τρόπο βοηθάω την ομάδα. Από εκεί πέρα, επαναλαμβάνω, επειδή ξέρω όλη αυτή την ιστορία, μέχρι τώρα βάζαμε λύσεις ανάγκης. Αλλά να πω και κάτι ακόμα. Τρεις φορές λέω το να κρίνεις ή να πετροβολάς είναι το μόνο εύκολο. Το να μπορείς να φύγεις από το δέντρο και να πας στο δάσος και να πεις εντάξει, με αυτά και με αυτά μπορώ να μείνω εκεί στο πρόβλημα και να πετροβολάω και μπορώ να βοηθήσω το πρόβλημα στο βαθμό που μπορώ και ελπίζω σε κάτι καλύτερο. Εγώ σε αυτή τη λογική είμαι. Προσπαθώ να μην βλέπω το δέντρο, να βλέπω το δάσος. Και το δάσος είναι ο ΠΑΟΚ σαν ΠΑΟΚ. Δεν είναι το χ πρόσωπο που είναι εκεί πέρα, το οποίο μπορεί να μην είναι ικανό, μπορεί να με δυσαρέσει, μπορεί να με πίκρανε. Θέλω να ξεφύγω από αυτό. Υπάρχει ένας ΠΑΟΚ, υπάρχει ένας τέχνης, υπάρχει ένας πρόεδρος ερασιτέχνη που ήταν αρκετά μόνος. Τώρα, όπως είπατε, είναι και ο κύριος Χατζόπουλος, τον πήρα φορτίο, εγώ τον βοηθάω κάθε χρόνο. Υπάρχει μια υγεία στην ΠΑΕ, που και από εκεί έρχεται και μια βοήθεια. Οπότε θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι είναι μια περίοδος, όπως είπα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικότερα για το όνομα ΠΑΟΚ, με πολύ καλές συγκυρίες, με πολύ καλούς ανθρώπους και γι' αυτό βλέπουμε και καλά πράγματα. Βλέπουμε δηλαδή, αρχίζει η απαξίωση να μην υπάρχει που υπήρχε. Και σε θυμάτα και σε ανθρώπους. Αυτά σχετικά με την εικόνα σήμερα του ΠΑΟΚ. Ωραία. Κύριε Μυρίδη, συγχαρητήρια για ό,τι πετύχατε. Συγχαρητήρια, ναι, όντως. Και στην πάλη, με τον Χάρη Μάλιο και στη γυναική ομάδα πόλη και για τη συνεισφορά σας σε όλο τον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και στην ΚΑΕ και παντού. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Καλό καλοκαίρι να έχετε, υγεία και ακόμη πιο δυνατή και η γυναική ομάδα βόλεϊ του χρόνου και το τμήμα πάλης. Εγώ θα ευχηθώ, κύριε Μυρίδη, υγεία και καλή δύναμη και φυσικά καλό καλοκαίρι και να γίνει το χρόνο πρωτάθλημα. Δηλαδή, να έχετε την ευκαιρία να το διεκδικήσετε. Ναι, να γίνει πρωτάθλημα. Να γίνει πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Επιτέλους. Όλα καλά και σας εύχομαι υγεία, εσάς τους ακροατές σας. Να συνεχίσετε να βοηθάτε και εσείς από το δικό σας μετερίζει όλη αυτή την προσπάθεια. Γιατί και εσείς και προσωπικά και σαν ραδιόφωνο είσαστε εκεί και δίνετε αυτό που μπορεί να δώσετε από το δικό σου μετερίζει και να χαιρόμαστε όλοι μαζί επιτυχίες, να μας κάνουν περήφανους και εμάς και εσάς και όλους αυτούς και όλη η Βόρεια Ελλάδα και φυσικά την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.